Κατακόρυφη ήταν η μείωση εν μέσω της πανδημίας των πωλήσεων σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ίνου, καταγράφοντας ζημίες που κυμαίνονται από το 70% και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να αγγίξουν ακόμη και το 100%. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας εστιατορίων, ταβερνών και ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και η μείωση των παραγγελιών από το εξωτερικό, έχει δημιουργήσει μια δύσκολη κατάσταση για τον κλάδο, την ώρα που τα μόνα σημεία που μπορούν οι καταναλωτές να προμηθευτούν πλέον κρασιά είναι τα σούπερ μάρκετ και οι κάβες, κάτι όμως που αντιστοιχεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των πωλήσεων των ηνοποιείων. Για επιπτώσεις και απώλειες που δεν αφορούν όμως μόνο την τρέχουσα περίοδο, αλλά θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Zinos Winery, Βαγγέλης Αργύρης, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα. Δεν θα είναι βραχυπρόθεσμο, θα είναι μακροπρόθεσμο. Από τη στιγμή που φεύγει από την αγορά το 60% και τώρα το καλοκαίρι το 80% που βγαίνει έξω η χορέγκα, ξενοδοχεία, εστιατόρια και όλα αυτά, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες για την οικονομία συνολικά του κλάδου της ηνοποιίας. Είχαμε βουτιά ουσιαστικά αυτό το χρονικό διάστημα λόγω του κλεισίματος και της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και των ξενοδοχείων, κύριε Αργύρη. Ναι, οι πωλήσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασε και το 70%. Θα έλεγα ότι ελάχιστες περιπτώσεις είναι αυτές που λειτουργούν με κωδικούς, που πηγαίνουν μέσω των σούπερ μάρκετ και αγοράζουν τα νοικοκυριά. Οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σε κάποια ηνοποιεία είναι καθοπική ζημιά, δηλαδή το 100%. Όσα ηνοποιεία είχαν μια προσέγγιση στην αγορά μέσω του φορέγγα, δηλαδή μέσω των δραστηριοτήτων που είναι κλειστά τα καταστήματα και θα είναι κλειστά και για πολύ καιρό, αυτά τα ηνοποιεία θα καταστηθούν. Άρα λοιπόν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και όσα άλλα ηνοποιεία θα έχουν μικρότερη ζημιά, θα έχουν τεράστιο πρόβλημα γιατί τα υποθέματα θα είναι μεγάλα. Θέλουν να ρευστοποιήσουν, αν δεν πάρουν χρήμα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν υπό κανονικές συνθήκες, θα έχουμε φαινόμενα τιμών dumping, θα πουλάνε κάτω το κόστος για να μπορέσουν να προχωρήσουν προς το ζήτημα. Όχι, όταν φέρει μια στρέβλωση στην αγορά. Και όταν την αγορά τη στρεβλώνει, καταστρέφονται οι επιχειρήσεις. Αυτή η απώλεια δεν πρέπει να μετακυληθεί στην ενεργό δραστηριότητα, δηλαδή στο ενεργητικό τη επιχείρηση. Πρέπει να παγιωθεί και να βρεθεί τρόπο αυτό ή με διευκολύνηση ή αν θέλετε και κάποια χρήματα τα οποία θα πρέπει να αφαιρέσουν αυτό το κόστος. Γιατί αν δεν το αφαιρέσουν, θα έχεις μόνιμα προβληματικές επιχειρήσεις. Έχουμε και μια αδυναμία της Ευρώπης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τα ενία. Οι ισχυρές οικονομίες όπως είναι η Γερμανία και άλλοι θα βγάλουν από το συντούκι τους χρήματα που έχουν και καταλαβαίνετε ότι θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις. Αλλά οι επιχειρήσεις όταν θα πάμε στην κοινή αγορά της Αμερικής, της Ευρώπης, της Ασίας και πάμε κοινό από τα προϊόντα, κάποια προϊόντα θα είναι χωρίς βάρη και κάποια προϊόντα θα είναι με βάρη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θα μπορείς να είσαι στον ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν τεράστια προβλήματα μακροπρόθεσμα για την οικονομία της χώρας. Την ίδια ώρα τα ηνοποιεία της περιοχής μας προσανατολίζονται σε κοινές συνέργειες προκειμένου να αναδειχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊόντα ίνου της περιοχής μας, ώστε να διασυνδεθούν με τον τουρισμό, την γαστρονομία, αλλά και να πάρουν την θέση που τους αξίζει στην τοπική αγορά. Θα μεταφέρω μια σκέψη του Θωμά που κουβεντιάζαμε σήμερα του Κλίναγου. Λέει ότι ο τουρισμός στα Γιάννενα είναι κατά μεγάλο μέρος στα Ζαγόρια. Εάν θέλεις λοιπόν να πας στα Ζαγόρια και να γυρίσεις, να δεις, να επισκεφτείς τα δύο ενοποιεία στην εμπορική ζώνη της Ζήτσας, πρέπει να κάνεις το γύρο του κόσμου. Πρέπει να δούμε ποιος είναι ο συντομότερος δρόμος που θα μπορούσε να δημιουργηθεί, να γίνει μια διαδρομή όπου θα καταγραφεί ότι εκεί έχουμε την εμπορική ζώνη της Ζήτσας, ότι έχουμε από την άλλη μεριά, εκτός από την εμπορική ζώνη της Ζήτσας, κάποια τοπία που είναι άξια λόγου. Άρα αυτή πρέπει να καταγραφεί σε μια διαδρομή. Είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον Μπένο σαν διεπαγγελματική ότι σε όλες τις διαδρομές των αρχαίων αυτών μνημείων να καταγράφεται και πού μπορεί να βρει ένα καλό ενοποιείο να το επισκεφθεί, πού θα βρει ένα καλό εστιατόριο που θα φάει και θα πιει τα προϊόντα. Είναι αδιανόητο γιατί εμείς ξέρουμε τι πουλάμε στην Ήπειρο. Δεν μπορεί να πουλάει η Ζήμης περισσότερο στη Θεσσαλία, στην Αττική, να πουλάει παντού και να μην πουλάει εδώ. Δεν μπορεί ο Κλίναβος να τρέχει στο εξωτερικό να πουλάει και να μην μπορεί να πουλήσει στην Ήπειρο. Δεν μπορεί να έρχεται ο τουρίστα στην Ήπειρο να βλέπει αυτά τα αξιοθέατα, γιατί αυτό που σου μένει είναι βλέπει ένα ωραίο τοπίο, κάπου μετά να φας γαστρονομικά
πρέπει να έχεις τυπικά προϊόντα για να φτιάξεις μια δική σου γαστρονομία και μετά να πιεις ένα τοπικό προϊόν. Εγώ πότε πάω στο εξωτερικό, που και να πάω σε όλο το ίδιο μέρος, στο τελευταίο έχετε ένα τοπικό κρασί να το δοκιμάσω. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε εστιατόρια της περιοχής μας και να μην έχει κανένα τοπικό προϊόν, δηλαδή να μην έχει ένα κρασί τοπικό. Εγώ δεν λέω να έχει ζήνος. Ας έχει κλίνευο, ας έχει κατόγιο, ας έχει πράσο. Να το έχει στο ράφι του και να ζητήσει ένα να πει: θέλω να δοκιμάσω ένα τοπικό προϊόν. Δεν μπορούμε να τα ζητάμε από τους άλλους, να κάνουν όλοι οι άλλοι κάτι και εμείς μεταξύ μας να μην κάνουμε κάτι. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να είμαστε λίγο στοχευμένοι σε αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορούν να παίρνουν βραβεία τα προϊόντα μας να είναι μπροστά, ξαφνικά να μην είναι αρεστά στην περιοχή μας, να μην τα έχουν τα μαγαζιά στα ράφια. Για την Zinos Winery πάντως η περίοδος της πανδημίας κύλησε αρκετά δημιουργικά, καθώς ξεκίνησε το Πάσχα και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η φύτευση 40 στρεμμάτων περιμετρικά του Ινοποιού της Zinos. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπήρχαν στην αμπελουργική ζώνη της Ζήτσας με δασώσεις αλλά και γύρανση του αγροτικού πληθυσμού. Όσο για τις ποικιλίες, η Zinos επιμένει με ντεμπίνα και βλάχικο, ποικιλίες που έχουν κάνει ξακουστά και pop τα κρασιά της Ζήτσας, αφήνοντας μια μοναδική γεύση στον ουρανίσκο. Εμείς βάλαμε ένα πρόγραμμα να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή τη γύρανση. Γι' αυτό και λοιπόν προχώρησε η Zinos σε δραστηριότητες που δεν είναι της αρμοδιότητάς της, περισσότερο είναι του συνεταιρισμού και των καλλιεργητών και δημιουργήσαμε έτσι δικούς μας αμπελώνες. Καλούμε τον κόσμο εκεί να δουλέψει πάνω στους αμπελώνες, να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να σταματήσουμε αυτή τη γύρανση και να προχωρήσουμε σε... Τώρα βλέπω ένα πλάνο. Βλέπουμε τα πλάνα, βέβαια, από τους αμπελώνες αυτούς που είναι γύρω από το Ινοποιείο ουσιαστικά. 40 στρέμματα, κύριε Αργύρη. Το βλέπετε λοιπόν, γύρω-γύρω λοιπόν από το Ινοποιείο είναι 40 στρέμματα. Είχαμε σήμερα το τελείωμα αυτής της φύτευσης. Προσπαθήσαμε παρά τον κορονοϊό, παρά τα προβλήματα, με κάποιες αποστάσεις να δουλέψουμε, γιατί η παραγωγή δεν πρέπει να σταματάει, πρέπει να αναπτύσσεται. Τώρα, αν το φανταστείτε αυτό που φαίνεται τώρα έτσι, κάποια στιγμή θα είναι ένας όριμος αμπελώνας και θα είναι ένα καταπληκτικό τοπίο. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να σταματήσουμε αυτή τη γύρανση των αμπελώνων που πάει συνδυαστικά και οι αμπελώνες είχαν μια γύρανση και από την άλλη μεριά είχαν και οι κάτοικοι έχουν μεγαλώσει. Προσπαθούμε να φτιάξουμε κάποια συλλογικά σχήματα, συνεργασίες για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να μπουν περισσότερα αμπέλια, γιατί θεωρώ ότι ο πρωτογενής τομέας θα είναι αυτός, είναι αυτός που κάθε φορά σε βγάζει από τις πολύ μεγάλες βαθιές κρίσεις. Και εμείς θα δώσουμε αυτή την προσπάθεια, θα την εντείνουμε. Γι' αυτό και μιλούσαμε σήμερα και με το κτήμα Αγγλίνα, που θα μιλήσουμε και με το άλλο τον οποίο που είναι στην περιοχή του Πράσου και με το Κατόγι, να πάμε σε κάποιες κοινέ συνέργειες, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Ίσα-ίσα να προχωρήσουμε σε συνεργασίες για να μπορέσουμε να αναδείξουμε καλύτερο το προϊόν. Επιμένουμε με τις δικές μας ποικιλίες, είναι βλάχικο και ντεμπίνα και νομίζω ότι η μοναδικότητα που έχει η ποικιλία αυτή, αυτές οι ποικιλίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τις αναδείξουμε περισσότερο, να αναδείξουμε ότι η ντεμπίνα είναι κάτι ξεχωριστό, θα ακουστεί κάπως βαριά για κάποιους, αλλά για μένα δεν είναι καθόλου βαρύ, μπορεί να γίνει εύκολα εάν όλοι πατήσουμε πάνω σε αυτές τις κοινές συνέργειες. Όπως μιλάνε σε όλο τον κόσμο για το ασύρτικο της Σαντορίνης, νομίζω ότι έχουμε τις προϋποθέσεις κάποια στιγμή από την ιστορία και από τη διαδρομή που υπάρχει από τον Ρόντο Μπάιρον μέχρι και σήμερα και από τους πιο παλιούς, ότι η ντεμπίνα είναι ένα κρασί που μπορεί πράγματι μια ποικιλία που μπορούν να τη συζητάνε, γιατί δεν μπορούν να την έχουν πουθενά άλλο, είναι μόνο εδώ. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα τέτοιο καλό εργαλείο στα χέρια σου, πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.